Ο Ιωάννας Λατιλίδου, μια μεγάλη επιτυχία για το 10ο γέλιο Ηρακλείου. Θα ξεκινήσω από αυτό. Μαζί με τα κορίτσια φτάσατε στις 4 καλύτερες, στα 4 καλύτερα σχολεία της Ελλάδας. Ναι, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Ήταν ένα σχετικά δύσκολο εγχείρημα, γιατί είμαστε όλες από διαφορετικές ομάδες. Βέβαια, η Μάζα είμαστε του Όφη, αλλά και πάλι. Δεν έχουμε γήπεδο να προπονηθούμε, όπως έχουν πολλά ιδιωτικά σχολεία. Είμαστε πολύ χαρούμενες. Κάναμε ένα ωραίο παιχνίδι στην Αθήνα. Ναι, εγώ είμαι χαρούμενος που τα παιδιά στο σχολείο καταφέραν να κάνουν αυτή τη διάκριση. Εντάξει, και για την Ιωάννα είμαι χαρούμενος ακόμα περισσότερο, κόρη μου που ακολουθεί το βόλεϊ. Θέλω εγώ να είναι συγκεντρωμένα παιδιά, να κοιτάξουν τα μαθήματά τους και το βόλεϊ σιγά σιγά όπου φτάσει το καθένα καλό θα είναι γι' αυτό. Στοχεύουμε περισσότερο σε υψηλόβαθμες σχολές, οπότε θα μας βοηθήσει πολύ αυτά τα μόρια. Να πάμε και στη γυναικεία ομάδα βόλεϊ του Όφη που είναι μια ανάσα από την πρωτιά στην Κρήτη, από το πρωτάθλημα. Ναι, θέλουμε ένα μόνο σετ να διεκδικήσουμε την Κυριακή στην έδρα του Κίδωνα. Είμαστε και γι' αυτό πολύ χαρούμενες. Έχουμε κατακτήσει ήδη το πρωτάθλημα νεανίδων. Τώρα θα παίξουμε και στους τελικούς των Κορασίδων. Προσπαθούμε να κάνουμε το 3-3. Οι γυναίκες τώρα πάμε για να πάρουμε το πρωτάθλημα Κρήτης και να πάμε στα μπαράζ να διεκδικήσουμε άνοδο στην κατηγορία. Τα τελευταία 2,5 χρόνια, όπως είπα, έγινε μια σπουδαία κίνηση στο γυναικείο βόλεϊ. Ο Όφη, όπως και να το κάνουμε, είναι η κορονίδα του κρητικού αθλητισμού σαν brand name. Οπότε και εκεί θέλουμε να δώσουμε και δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, έτσι ώστε κάποια στιγμή να δούμε τον Όφη και στις υψηλότερες κατηγορίες. Οι συμβουλές που έχεις πάρει, αυτά που σου έχει δώσει ο μπαμπάς στα εχέγγια, τα εφόδια για να παίξεις μια μέρα βόλεϊ. Είναι πολύ σημαντικό που έχω τον πατέρα μου για συμβουλάτορα. Σίγουρα με συμβουλεύει σε κάθε μου βήμα, για οτιδήποτε, είτε για τη συμπεριφορά μου είτε επεκτικά. Τώρα, Όφη, στους άνδρες μια δύσκολη χρονιά. Σίγουρα έχουν στενέψει πολύ τα περιθώρια για παραμονή στη Volley League. Ναι, η χρονιά δεν ήταν καλή, δεν ήταν αυτό που ονειρευτήκαμε στην αρχή. Γίνανε κάποια λάθη, κακά αποτελέσματα. Τώρα βρισκόμαστε στα play out. Μαθηματικά έχουμε κάποιες ελπίδες, αλλά είναι πολύ λίγες. Έγινε μια αλλαγή προπονητή, έστω και αργά βοήθησε αυτό το πράγμα.